Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 18ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για το bread crumbing. Μήπως αρχίσει σε ψίχουλα αγάπης? Το bread crumbing είναι ένα γερούνδιο στην αγγλική γλώσσα το οποίο προέρχεται από τη λέξη bread crumbs, που σημαίνει ψίχουλα. Το bread crumbing αναφέρεται στην τακτική... την οποία χρησιμοποιούν άνθρωποι ναρκισσιστές, τοξικοί και με δικαιωματικότητα... προκειμένου να κρατάνε τα θύματα τους... τους ανθρώπους τους οποίους εκμεταλλεύονται... συναισθηματικά ή και με άλλους τρόπους... στον περίγυρό τους. Με απλά λόγια δηλαδή ρίχνουν ψίχουλα αγάπης θα έλεγα εγώ, η ψίχουλα προσοχής, η ψύχουλα ενδιαφέροντος, προκειμένου να μας κρατάνε εκεί, ώστε όταν θελήσουν να μας χρησιμοποιήσουν, που συνήθως οι ναρκισιστές χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους για τόνωση και επιβεβαίωση του εγώ τους, για ναρκισιστική παροχή ή τροφοδοσία να μας έχουν εκεί απίκο. Η pop κουλτούρα, η οποία εκφράζεται μέσα και από τα τραγούδια ενός λαού, πολλές φορές χρησιμεύει ως ένα εργαλείο το οποίο κάμπτει ηθικές αντιστάσεις και επιβάλλει μη υγιείς τρόπους λειτουργικότητας ως φυσιολογικούς τους κανονικοποιεί δηλαδή. Ένα παράδειγμα που η pop κουλτούρα κανονικοποιεί το bread crumping είναι το πολύ γνωστό λαϊκό άσμα, το οποίο λέει στο στίχο επακριβώς «Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω». Πρέπει να αρκούμαστε σε ψίχουλα αγάπης. Είναι υγιής στάση ζωής να περιμένουμε ελάχιστα από τους άλλους ανθρώπους και εμείς να είμαστε εκεί προσκολλημένοι, συνδεδεμένοι, περιμένοντας πότε θα επικοινωνήσουν μαζί μας και πότε ουσιαστικά θα μας χρησιμοποιήσουν. Το bread crumbing, το να μας ρίχνει δηλαδή κάποιος ψίχουλα ούτως ώστε να μας κρατάει σε κάποια σύνδεση μαζί του ή να επωφελείται από εμάς, είναι μία κακοποιητική συμπεριφορά. Είναι μία ψυχολογικά κακοποιητική συμπεριφορά. Και εμπίπτει στις συμπεριφορές εκείνες που ονομάζονται αδιόρατη κακοποίηση. Η ψυχολογική κακοποίηση είναι αδιόρατη. Δεν είναι εύκολο να τη διακρίνει κανείς. Και στόχος αυτού του επεισοδίου είναι να μάθουμε τι είναι το bread crumbing, να μάθουμε με ποιους τρόπους εκδηλώνεται το bread -crumbing, να εξηγήσουμε πόσο βλαβερό μπορεί να είναι για την ψυχική ισορροπία, για την ευεξία, ακόμη και για την ψυχική υγεία του ανθρώπου που δέχεται bread crumbing, και να πούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους ίσως μπορούμε να προστατέψουμε τον πολύτιμο εαυτό μας και από αυτό του είδους την αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση. Σας υπενθυμίζω ότι στο podcast αυτό, σε προηγούμενα επεισόδια, έχουμε μιλήσει για τον ναρκισισμό, έχουμε μιλήσει για την τοξικότητα, για την αγένεια, την αλαζονία, τη δικαιωματικότητα. Bread crumbing εξασκούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αλαζόνες, δικαιωματικοί, τοξικοί και αγενείς. Καθιστά τεράστια αγένεια να χρησιμοποιείς τον άλλον άνθρωπο για να καλύψεις τις δικές σου ανάγκες και να τον κοροϊδεύεις δίνοντας του ψύχουλα ότι είσαι εκεί για αυτόν. Ενώ στην πραγματικότητα τον κρατάς εκείνο σε μία θέση προσμονής, σε μία θέση ετοιμότητας, προκειμένου να καλύψει τις δικές σου εγωκεντρικές ανάγκες. Το bread -crumbing μπορεί να συμβεί σε οποιασδήποτε σχέσεις, κυρίως όμως παρατηρείται έτσι πολύ καθαρά στις ερωτικές σχέσεις. Μία περίπτωση πέραν των ερωτικών σχέσεων που μπορεί να παρατηρηθεί bread cramping, είναι στην εργασία. Όπου για παράδειγμα ένας εργοδότης υπόσχεται στον υπάλληλό του, δηλαδή χρησιμοποιεί αυτό που λέγεται πάλι στην ορολογία των αρχισιστικών σχέσεων future faking, ψεύτικες υποσχέσεις για το μέλλον, του λέει συνέχισε την καλή δουλειά και εγώ στο μέλλον ίσως θα σου αυξήσω το μισθό σου. Του δίνει δηλαδή μια υπόσχεση, όχι ξεκαθαρή υπόσχεση, όχι συγκεκριμένη, όχι αυτό το μήνα θα αυξηθεί ο μισθό σου τόσο τις εκατό, σου λέει ίσως στο μέλλον, αλλά ποτέ δεν σε προάγει, ποτέ δεν σου δίνει αύξηση, σου δίνει μόνο ψίχουλα των ψεύτικων μελλοντικών υποσχέσεων. Το future faking θα μπορούσε να μεταφραστεί στα ελληνικά ψευδείς μελλοντικές υποσχέσεις. Πάμε τώρα να δούμε κάποια σημάδια bread crumbing στις ερωτικές σχέσεις. Ένας άνθρωπος φλερτάρει μαζί σου μέσω μηνυμάτων στα κοινωνικά δίχτυα, μέσω likes, fav, καρδιών δηλαδή, μπορεί να σου καρδουλιάζει, όπως είπε πολύ επιτυχημένα μια ακροάτρια του καναλιού μου στο YouTube, μια τηλεθεάτρια του καναλιού μου στο YouTube, ότι λέει καρδουλιάζει αυτός. Καρδουλιάζει ε, αναρτήσεις, καρδουλιάζει φωτογραφίες, καρδουλιάζει stories. Μπορεί να βλέπει τις ιστορίες σου στο Instagram ή τις ιστορίες σου στο Facebook ή τις ιστορίες σου στο TikTok σε όποιο social media μπορεί κάποιος να ανεβάσει ιστορίες. Μπορεί να δείχνει ότι και καλά ενδιαφέρεται για σένα γιατί πατάει ένα like ή γιατί βλέπει μια ιστορία, αλλά ποτέ δεν προχωράει σε τίποτα παραπάνω από αυτά τα ηλεκτρονικά ψύχουλα αγάπης που σου δίνει. Breadcrumbing μπορεί να κάνει κάποιος... ο οποίος δείχνει ότι ενδιαφέρεται μόνο για σεξ. Δηλαδή οι συνομιλίες που έχει μαζί σου... τα μηνύματα που σου στέλνει... ή οποιαδήποτε συνάντηση θέλει να έχει... έχει καθαρά τη μορφή της σεξουαλικής συνέβρεσης... και όχι της δημιουργίας μια ερωτική σχέση με συναισθήματα. Εδώ θέλω να πω ότι αν δύο άνθρωποι ξεκάθαρα μεταξύ τους συμφωνήσουν ότι εμείς θέλουμε να έχουμε μία σύνδεση η οποία είναι μόνο σωματική, μόνο σεξουαλική, μπορούμε να το διαχειριστούμε, γνωρίζουμε και οι δύο ότι αυτό στο οποίο θα προβούμε έχει αυτή τη μορφή τη σεξουαλικής απλώς συναλλαγής, δεν τίθεται θέμα κακοποίησης του ενός προς τον άλλον. Όταν όμως κάποιος αφήνει να εννοηθεί με τα ψίχουλα αγάπης που πετάει... ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι πιο συναισθηματικό... ίσως και σε μία ερωτική σχέση, τότε κάνει breadcrumbing... προκειμένου να πάρει το σεξ αυτό που θέλει να πάρει... αλλά να το πάρει σε καλύτερη συσκευασία, επειδή... Οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα έχει πολύ καλύτερη απόδοση στο σεξ ένας παρτενέρ ο οποίος ελπίζει ότι θα δημιουργηθεί ερωτική σχέση και ο οποίος βιώνει ερωτικά συναισθήματα για τον άνθρωπο με τον οποίο κάνει σεξ. Με πιο απλά λόγια, γνωρίζουν ότι αν σου το πούν ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω μόνο να κάνουμε σεξ και μετά τίποτα, ότι είναι πολύ πιθανόν είτε να αρνηθείς, είτε αν θα πας, να πας και να μην έχεις και πολύ κέφι. Να πας και να μην δείχνει συναισθήματα θαυμασμού προς το πρόσωπο το άλλο. Ή να αφήνεις να χτιστούν ερωτικά συναισθήματα προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό σου από προσδοκίε οι οποίε θα απορριφθούν. Αυτέ όμω οι ερωτικέ προσδοκίε είναι εκείνε οι οποίε κάνουν την ερωτική πράξη να είναι πιο ικανοποιητική για τον ναρκισσό ο οποίο την επιδιώκει. Οπότε επίτηδε οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, επίτηδε κάνουν breadcrumbing, επίτηδε αφήνουν να εννοηθεί εμέσως πλην σαφώς ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο, ούτως ώστε να πάρουν μια ποιοτικότερη και εντονότερη σεξουαλική συναισθηματική εμπειρία από τη συνέβρεση. Γι' αυτό το λόγο το bread crumbling αποτελεί κακοποίηση. Όχι γιατί είναι κακό δύο άνθρωποι ενήλικες μεταξύ τους να συνενέσουν στο να έχουν μία σχέση, μία σύνδεση καθαρά σεξουαλική. Αλλά γιατί προσποιείται ότι θέλει κάτι άλλο προκειμένου να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και δείχνοντας πλήρη απάθεια, πλήρη έλλειψη ενσυναίσθησης για το τι μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικά σε κάποιον, το να χτίσει προσδοκίες ότι κάνοντας σεξ με τον άνθρωπο αυτό θα ερωτευτούμε, θα συνδεθούμε, θα ζήσουμε ένα ρομάντζο... ενώ στην πραγματικότητα μετά το σεξ εξαφανίζεται, κάνει ghosting. Έχουμε κάνει και επεισόδιο για τον ghosting. Τον εξαφανίζεται κάποιος δίχως εξηγήσει, αφού έχει πάρει αυτό που ήθελε. Ένα άλλο σημάδι breadcrumbing... είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί φλερτάρουν με... στέλνουν μηνύματα, κάνουν τις αντιδράσει στα social... αλλά ξεκάθαρα και συνεπώς φαίνονται να είναι μυστηριώδεις και πολύ απασχολημένοι. Δεν σου δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του ότι ναι, ενδιαφέρομαι για σένα, ναι, έχω αυτό το πρόγραμμα καθημερινός, ναι, αυτές τις ώρες έχω ελεύθερες που μπορούμε να συνομιλήσουμε ή να πάμε για ένα ποτό ή να πάμε για ένα δείπνο ή να βρεθούμε. Σε φλερτάρει, αλλά είναι μυστήριος αυτός τύπος. μυστήριο αυτό ο τύπο, μυστήρια αυτή η τύπησα. Φαίνεται να είναι συνεχώ απασχολημένο, συνεχώ απασχολημένη, ίσω και γιατί δεν είναι και σύγκολ πολλέ φορέ. Ίσως και γιατί ε, βρίσκονται σε μια σχέση συγκατοίκηση. Είναι παντρεμένοι ή παντρεμένε και δεν το λένε. Επίσης, οι άνθρωποι που κάνουν bread ποτέ δεν θα σου πούν καθαρά εγώ ο Τάδε, ενδιαφέρομαι ρομαντικά για σένα την Τάδε ή για σένα τον Τάδε, οι προθέσεις μου είναι να σε γνωρίσω καλύτερα και αν συνεχίσεις να μου αρέσεις και αν σου αρέσω και σένα να αρχίσουμε να βγαίνουμε. Όχι, ποτέ δεν θα δώσει ξεκάθαρη α, παραδοχή ότι έχει κάποια προτίμηση προς το άλλο πρόσωπο ή ότι έχει κάποια ερωτικά συναισθήματα. Γιατί οι άνθρωποι που κάνουν breadcrumbing δεν θέλουν ποτέ με τίποτα να αναλάβουν τις ευθύνε που προκύπτουν από την παραδοχή συναισθημάτων. Θέλουν να παίζουν εκ του ασφαλούς. Οπότε, πάντοτε υπάρχει μια ασάφεια σε αυτά που λένε, ώστε να πάσα στιγμή να πούν, ξέρεις εγώ, μόνο φιλικά σου μιλούσα. Με παρεξήγησες. Εσύ το πήρες ως φλερτ. Δεν ήταν φλερτ. Ήταν ένα συναδελφικό ενδιαφέρον ή ήταν ένα φιλικό ενδιαφέρον. Επίσης στέλνουν μπερδεμένα μηνύματα. Απ' τη μια μπορεί να σου πούν τι ωραία που ήταν τα ρούχα σου σε αυτή τη φωτογραφία που έχεις ποστάρει στο Instagram, πόσο πολύ σου πάνε. Και απ' την άλλη να σου πούν, αυτό που είπα προηγουμένως, εγώ νιώθω ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Δηλαδή, από τη μια να κάνουν κάποια κομπλιμέντα ερωτική φύση και από την άλλη να δηλώνουν ότι είναι φιλικό το ενδιαφέρον, να σε βάζουν δηλαδή στο friend zone, στη ζώνη των φίλων. Αλλά να γίνεται αυτό το πάνω κάτω, αυτό το ζεστό κρύο, αυτό το σκοτσέζι κοντού, που μια είναι φλερταριστική και μια είναι φιλική. Και αυτά τα ανάμειχτα συναισθήματα πραγματικά μπορεί να σου προκαλέσουν αμφιβολία και για την κρίση σου. Ή ας το πω λαϊκιστή, βάζοντας το μέσα σε εισαγωγικά, να σε τρελάνουν. Μπορεί να σε τρελάνουν τέτοιου είδους μπερδεμένα μηνύματα. Να είναι δηλαδή ξανά σε εισαγωγικά σχιζοφρενογόνα. Δεν θα πάθει κάποιος σχιζοφρένεια όταν κάποιος του κάνει bread crumbing. Απλώς χρησιμοποιώ αυτό τον όρο βάζοντας τους εισαγωγικά και όχι ως επίσημο ψυχολογικό όρο για να εξηγήσω πώς μπορεί να μπερδευτεί αφάνταστα όταν έχεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια έτσι και μια γιουβέτσι, μια θέλει, μια δε θέλει και τα μηνύματα που στέλνει είναι μπερδεμένα. Και επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν bread οι οποίοι δίνουν ψίχουλα αγάπης για να σε κρατάνε εκεί, κάνουν το εξής. Όταν τους φτύνει κολλάνε, δείχνουν ότι κολλάνε. Όταν σταματήσεις να τους απαντάς, σταματήσεις να τους μιλάς, σταματήσεις να ανταποκρίνεσαι, αρχίζουν να ασχολούνται περισσότερο μαζί σου, όταν εσύ αποσύρεις το ενδιαφέρον σου. Αλλά όταν εσύ δείξεις ξανά ενδιαφέρον, θα αποσυρθούν πάλι αυτοί. Δεν υπάρχει τρόπος να κερδίσεις τέτοιους τύπους και τέτοιες τύπησες ούτω ώστε να σου δείχνουν συνεχές ενδιαφέρον. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει, ο στόχος τους είναι το παιχνίδι, το ψυχολογικό παιχνίδι που παίζουν εις βάρος σου, χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι εσένα σε αναστατώνει και στην ουσία υφίστασε ψυχολογική κακοποίηση από αυτούς, δεν τους ενδιαφέρει με τίποτα να αναλάβουν τις ευθύνες μιας ειλικρινούς και ευθείας επικοινωνίας, ενός ξεκαθαρίσματος και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν ναρκισιστική παροχή, ναρκισιστική τροφοδοσία, να τους δείχνουμε δηλαδή ενδιαφέρον και να τονώνεται το άρρωστο εντό αγωγικών ναρκισιστικό τους εγώ. Είναι μια πολύ σύνηθης συμπεριφορά των bread cramping, των ναρκισιστών και των άλλων τοξικών ανθρώπων, όπως έχουμε πει η πιο συνήθις μορφή bread crumping συνήθως γίνεται μέσω κάποιων μήνυμάτων, κάποιων likes, τα οποία δεν απαιτούν και πολλή προσπάθεια. Επίσης, το bread crumping γίνεται και μέσω του future faking, των ψευδών υποσχέσεων για το μέλλον. Ίσως στο μέλλον να είμαστε μαζί. Βλέπω κάτι σε σένα το οποίο έχει κάποια προοπτική έτσι ασαφείς μελλοντικές υποσχέσεις, ασαφείς αναφορές σε κάποια σχέδια για σας τους δύο, στο μέλλον, το οποία ποτέ δεν γίνονται πραγματικότητα. Όταν θα αλλάξω δουλειά, τότε ίσως να μπορέσουμε να είμαστε μαζί. Ή όταν θα μετακομίσω στην πόλη σου, τότε ίσως υπάρχει κάποιο έδαφος για να γίνει μια, αυτό μια κανονική σχέση. Και ούτω καθεξής. Ή ναρκισιστές ή τοξικοί άνθρωποι κάνουν breadcrumbing μέσω αυτών των μηνυμάτων, των likes κτλ. Ασχολούνται για λίγο μαζί σου και μετά αφού πάρουν αυτό που θέλουν, που μπορεί να είναι είτε σεξ με συνέστημα από πλευρά σου, είτε να ασχοληθεί μαζί τους και να τονωθεί τον αρκισιστικό τους εγώ, είτε να τους δώσεις προσοχή, δηλαδή να παροχή και τροφοδοσία, με πολύ εύκολα και πολύ απλά σταματάνε να σου μιλάνε. Και εσύ ενεός. Και μπορεί να διερωτάσει αν έχεις πει κάτι λάθος ή να λες κάτι έκανα για να κόψει αυτός ή αυτή την επικοινωνία μαζί μου. Στην πραγματικότητα όμως. Αυτή η απόσυρση της επικοινωνίας, η απόσυρση έστω και των λίγων ψύχουλων αγάπης ή προσοχής ενδιαφέροντος που έχει δείξει ο τοξικός ή ναρκισιστής άνθρωπος, επέρχεται επειδή ακριβώς έχει επιτευχθεί ο στόχος. Έχουν καλύψει τις ναρκισιστικές τους ανάγκες μέσω της επικοινωνίας μαζί σου και τώρα δεν τους είσαι πλέον χρήσιμος και έχουν προχωρήσει δεν έκανε κάτι λάθο εσύ. Είτε τώρα που του έδωσε προσοχή, ικανοποιήθηκαν και προχώρησαν, είτε αν δεν του έδινε προσοχή, θα ενοχλούνταν και πάλι θα προχωρούσαν. Αλλά επειδή το breadcrumbing crumbing ακριβώ είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, είναι ένα μέσο χειραγώγηση, είναι ένα μέσο gaslighting. Gaslighting σημαίνει κάποιο να προσπαθεί να σε βγάλει τρελό και να σε κάνει να πιστέψει κιόλα ότι είσαι τρελό. Δηλαδή, ο ναρκιστή ή ο τοξικό άνθρωπο που σου ρίχνει ψίχουλα, δεν θα παραδεχθεί ποτέ ότι εγώ σε χρησιμοποιώ για να νιώσω καλύτερα. Θα σου το παρουσιάζει πάντα ότι έχει αγαθέ προθέσει, ότι είναι ευγενικό. Είναι τα λεγόμενα καλόπαιδα, παύλα, κολόπαιδα, στο οποίο αναφέρομαι συχνά sick, και πρόκειται για ανθρώπου οι οποίοι με ευγένεια συμπεριφέρονται αγενός, με επιφανειακή ευγένεια, συμπεριφέρονται με κακία, θα σε αφήσει να νομίζεις ότι κάτι εσύ έκανες λάθος. Όμως δεν υπάρχει ποτέ σωστή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων παρά η πλήρης αποφυγή τους. Και θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Θέλω επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι στην περίπτωση που έρχεται κάποιος από το παρελθόν για να μας κάνει breadcrumbing, για να μας ρίξει ψύχουλα αγάπη ή για να μας κάνει το λεγόμενο hoovering, που σημαίνει επαναρρόφηση, και έχει πάρει ε, το όνομά του από τη γνωστή μάρκα και την πρώτη μάρκα ηλεκτρικών σκουπών αναρόφησης τη Hoover, hoovering είναι όρος που χρησιμοποιείται όταν ένας ναρκισιστής προσπαθεί να ξαναφέρει πίσω το θύμα του το οποίο έχει καταφέρει να ξεφύγει. Το hoovering, το bread crumbing μπορεί να παρουσιαστεί και με άλλα ονόματα όπως είναι το zombing που σημαίνει επιστρέφει κάποιος από το παρελθόν σαν zombie για να σου το αίμα. Ή το orbiting, που το orbit βγαίνει από τη λέξη δορυφόρος, που σημαίνει ότι κάποιος σαν να γίνεται δορυφόρος σου στα κοινωνικά δίχτυα, παρακολουθώντας τις δημοσιεύσει σου, παρακολουθώντας τα stories σου και αφήνοντας κάποια ψίχουλα προσοχής, χωρίς πραγματικά να επικοινωνεί ουσιαστικά μαζί σου. Και επίσης είναι ένα κυνηγητό του θήτη προς το θύμα του πότε, τότε που το θύμα φαίνεται να έχει ξεφύγει. Είναι πολύ πιο πιθανόν να κάνει την επανεμφάνιση του στη ζωή μας ένας ναρκισιστής ή μια ναρκισίστρια από το παρελθόν την περίοδο που εμείς φαινόμαστε να είμαστε καλύτερα από πριν. Την περίοδο που αρχίζουμε να βρίσκουμε τον εαυτό μας την περίοδο που αρχίζουμε να ξαναχτίζουμε τη ζωή μας. Η ναρκισιστική κακοποίηση, η κακοποίηση δηλαδή που υφίσταται ένας άνθρωπος μέσα σε μια σχέση με έναν άρκισο, είτε ως ερωτικό σύντροφο, ο ναρκισος, ο ναρκισιστής, ο άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, είτε ως φίλο, είτε ως εργοδότη, συνάδελφο και τα λοιπά, είτε ακόμη και ως μέλος της οικογένειας, η ναρκισιστική κακοποίηση σε αφήνει διαλυμένο εντός αγωγικών ψυχικά, τραυματισμένο ψυχικά και χρειάζεσαι χρόνο για να συνέλθεις. Και οπωσδήποτε χρειάζεσαι και ψυχοθεραπεία μετά που θα τελειώσει μια σχέση ναρκισιστικής κακοποίησης. Εκεί λοιπόν που πας να ξαναβρεις τα πατήματά σου, Εκεί λοιπόν που ξαναφαίνεσαι χαρούμενος, καλά, σε καλή φόρμα, είναι πολύ πιο πιθανόν ο ναρκισιστής από το παρελθόν να επιστρέψει στη ζωή σου και να αρχίζει να σου ρίχνει ψίχουλα αγάπης. Οι ναρκισιστές μπορεί να επανέλθουν στη ζωή σου να σου, να σου ρίχνουν ψίχουλου αγάπης, να προσπαθούν να σε αναρωφήσουν πίσω, να σου κάνουν χούβερινγκ δηλαδή, ακόμη και χρόνια μετά που έχει τελειώσει μια σχέση. Γιατί οι ναρκισιστές χρειάζονται συνεχή επιβεβαίωση ενός εξαιρετικά προβληματικού και άρρωστου εντό εισαγωγικών εγώ. Το βασικό χαρακτηριστικό των ναρκισιστών, όπως το έχουμε ε, περιγράψει στο αντίστοιχο επεισόδιο του podcast για τον ναρκισισμό... είναι η τρομερή ανασφάλεια. Εσωτερικά οι ναρκισιστές νιώθουν τρομερή ανασφάλεια... και χρειάζονται συνεχώς επιβεβαίωση από τους άλλους... και ναρκισιστική παροχή ή τροφοδοσία. Οπότε όταν νιώσουν ότι χρειάζονται κάποιον να τους επιβεβαιώσει... θα ανοίξουν τα κοιτάπια τους... Θα ανοίξουν τις ατζέντε τους και θα πάνε μέχρι και χρόνια πίσω. Μήνες ή και χρόνια πίσω. Το breadcrumbing που κάνουν οι ναρκισιστές... έχει να κάνει με το ότι χρειάζονται ένα μπουστάρισμα στο εγώ τους. Χρειάζονται να πάρουν δηλαδή μία ένεση αυτοπεποίθησης. Και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Δεν σε πλησιάζουν, δεν σου ρίχνουν ψίχουλα αγάπης επειδή ενδιαφέρονται για εσένα ως άνθρωπο και επειδή θέλουν το καλό σου. Σε πλησιάζουν, σου ρίχνουν ψίχουλα αγάπης για να σε κρατάνε εκεί απίκο, ώστε να τους καλύπτεις αυτό που χρειάζονται, την τόνωση δηλαδή του αρρωστημένου τους εντός αγωγικών, εγώ. Για ποιους λόγους κάνουν οι αρκισιστές breadcrumbing, η hoovering, η zombying, Ξαναλέω, είναι όριστα αγγλικά, είναι γερούνδια, το οποίο αναφέρεται με το bread crumbing στο να σου δίνουν ψήγματα σημασίας, το hoovering στο να προσπαθούν να σε ξαναρουφήσουν πίσω στη ζωή τους και να σου ξαναρουφήσουν την ενέργεια και το zombing φυσικά στο ότι μετά από πολύ καιρό επιστρέφει κάποιος που ήταν εντός εωικών πεθαμένος για σένα και έρχεται σαν ένα βαμπύρ σαν ένα βρικόλακα, σαν ένα ζόμπι, να σου ρουφήξει ξανά την ενέργεια. Επιστροφές από το παρελθόν, οι οποίες πρέπει να είναι ανεπιθύμητες για εμάς. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια πώς το καταφέρνουμε να τις αποφεύγουμε. Για ποιο λόγο λοιπόν οι ναρκισιστές, οι τοξικοί άνθρωποι κάνουν αυτή την προσπάθεια να μας κρατάνε μέσα στη ζωή τους με ψίχουλα, ψήγματα προσοχής, σημασίας ή αγάπης, γιατί θέλουν να μας έχουν πάνω στη λίστα τους. Να μας έχουν στο rotation τους. Rotation είναι ένας όρος από τα αγγλικά που σημαίνει το στριφογύρισμα. Δηλαδή έχουν στη ζωή τους έναν αριθμό ανθρώπων, έναν αριθμό πρώην ερωτικών συντρόφων τους οποίους έχουν εκεί διαθέσιμους, ώστε όταν εμένα μου έρθει η επιθυμία να πάρω αρκισιστική τροφοδοσία, όταν εγώ θέλω να ξεζουμίσω έναν άνθρωπο, έχω στο rotation μου, έχω σε αυτή τη βάση δεδομένων, 10 ανθρώπους που θα πάω πρώτα στον Α, αν μου αρνηθεί θα πάω στο Β, μου αρνηθεί θα πάω στο γάμα, στο δέλτα και ούτω καθεξής, γιατί αυτό που έχει σημασία όταν είσαι στη ρουλέτα κάποιου ναρκισιστή, δεν είναι ποιο είσαι εσύ και τι σημαίνει εσύ για αυτόν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε έχει βάλει στην κατηγορία άνθρωπος που μπορεί να μου τονώσει το εγώ, άνθρωπος που μπορεί να με κάνει να νιώσω καλά, άνθρωπος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Και κάνουν ακριβώς αυτή τη διαδικασία του bread δηλαδή να μας πετάνε ψίχουλα, ψήγματα προσοχής, σημασίας ή και αγάπης, ούτω ώστε να βρίσκονται μέσα στο μυαλό μας και εμείς να χτίζουμε προσδοκίες, ούτω ώστε όταν μας χρειαστούν, εμείς λόγω των προσδοκιών μας να υποκύψουμε και να τους υπηρετήσουμε, να τους εξυπηρετήσουμε και να τους αφήσουμε να μας χρησιμοποιήσουν. Όταν ένας ναρκισιστής σου κάνει breadcrumbing, σου ρίχνει ψίχουλα, σημαίνει ότι κάτι χρειάζεται από εσένα. Και πολύ σύντομα θα σου το πει. Θα αρχίσει να κοιτάει τα stories σου, θα αρχίσει να βάζει κανένα τυχαίο fav, τυχαία καρδιά, να καρδουλιάζει λίγο και μετά θα σου πει «Ξέρεις, έχω μια εργασία για το πανεπιστήμιο, θα μπορούσες να τη δεις λίγο». Που σημαίνει «μπορείς να κάνεις την εργασία μου εσύ» ή ε, «έχω αυτή τη δυσκολία με αυτό το project, θα μπορούσες ε, να έρθεις λίγο να το δεις». Δηλαδή να έρθεις να το κάνεις εσύ. Κάτι θέλουν όταν ρίχνουν ψίχουλα οι ναρκισιστές. Δεν το κάνουν από αγάπη. Δεν το κάνουν από ειλικρινές ενδιαφέρον. Δεν το κάνουν από υπεύθυνη συμπεριφορά προσέγγισης ενός ανθρώπου για δημιουργία ισότιμης σχέσης. Το κάνουν γιατί έχουν συμφέρον. Και επίσης το κάνουν πολύ συχνά μόλις χωρίσουν από μια άλλη σχέση ή μόλις τους καταλάβει κάποιο από τα θύματα τους και τους παρατήσει όταν χάνουν την αρκισιστική τους τροφοδοσία, γιατί η τελευταία τους κατάχτηση τους κατάλαβε ότι είναι πάλι ο και τους έχει αφήσει στα κρύα του λουτρού, ή γιατί δεν κατάφεραν να ρίξουν αυτό τον άνδρα ή αυτή τη γυναίκα που έβαλαν στο μάτι και νιώθουν μειωμένοι, τότε θα επιστρέψουν σε σένα για να πάρουν επιβεβαίωση. Όχι για να σε αγαπήσουν, όχι για να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί σου, όχι γιατί ενδιαφέρονται για σένα, αλλά γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν συνεχώς ναρκισσιστική τροφοδοσία. Και δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα πρόσωπα. Τους ενδιαφέρει η ναρκισσιστική τροφοδοσία. Και μπορεί ναι με να σε έχουν παρατήσει στο παρελθόν επειδή σε βαρέθηκαν και επειδή τους έδινες για αρκετό καιρό ναρκιστική τροφοδοσία, αλλά τώρα που έχουν χάσει το καινούριο τους αμόρε… Η την καινούργια του τροφοδοσία σου λέει παρά τίποτα. Α πάμε και σε αυτήν και σε αυτόν ο οποίο κάποτε μα λάτρευε. Α του ρίξουμε λίγα ψίχουλα. Μήπω αναζωοποιηθεί το πάθο του και πάρουμε εμεί αυτή την πρόσοχη και την ενέργεια που θα κλέψουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Επίση, είναι πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιο πίσω σε κάποιον ο οποίο στο παρελθόν του έχει δώσει ναρκισιστική τροφοδοσία. Είπαμε, οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι κατεξοχήν τεμπέληδες. Ψυχικά, πνευματικά, τεμπέληδες. Δεν θέλουν να κάνουν πολλές προσπάθειες. Θέλουν να έχουν πολύ κέρδος με μίνιμουμ προσπάθειες. Θέλουν να μεγιστοποιούν το, την ναρκισιστική τροφοδοσία που θα λαμβάνουν. Θέλουν να παίρνουν τις καλύτερες ποιότητας συναισθήματα, τις καλύτερες ποιότητας ερωτικές επαφές χωρίς να κάνουν ιδιαίτερο κόπο. Άρα, αν πας πίσω και ρίξεις ψίχουλα σε αυτήν, σε αυτόν που ξέρεις ότι σε έχει αποθυμένο, δεν σε έχει ξεπεράσει, είναι άνθρωπος ο οποίος ήταν συνεξαρτημένος μαζί σου στο παρελθόν, σας υπενθυμίζω το επεισόδιο του podcast για τη συνεξάρτηση, τότε αν πας πίσω σε κάποιον τέτοιον, είναι πολύ πιο πιθανόν ότι θα σου δώσει και ευχαρίστω ο αφελή ξανά ναρκιστική τροφοδοσία. Το bread crumbing, το να ρίχνει ψίχουλα αγάπη, ψήγματα αγάπη, ψήγματα προσοχή, είναι μια κατεξοχήν κακοποιητική συμπεριφορά που, όπω έχω αναφέρει και προηγουμένω, παρατηρείται σε ανθρώπου με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, τοξικότητα, αλαζονία, δικαιωματισμό και φοβερή αγένεια. Τι λέμε σε κάποιον ο οποίος μας ρίχνει ψίχουλα αγάπης ή προσοχής. Τον ξεμπροστιάζουμε. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι κάποιος μας ρίχνει ψίχουλα και παίζει δηλαδή μαζί μας προκειμένου να πάρει κάτι από εμάς χωρίς να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, που μια ισότιμη ανθρώπινη σχέση εμπεριέχει το στοιχείο της ευθύνης, τότε εμείς καλά κάνουμε να τους ξεμπροστιάσουμε και να τους πούμε «Αυτή τη στιγμή με κοροϊδεύεις, μου δείχνεις και καλά πώς ενδιαφέρεσαι, γιατί θέλεις να πάρεις κάτι από εμένα, χωρίς όμως να ενδιαφέρεσαι ουσιαστικά για μένα και χωρίς ανταπόδοση». Το να τους ξεμπροστιάσουμε και να τους πούμε ξεκάθαρο ότι τους έχουμε καταλάβει, είναι χρήσιμο να το κάνουμε για μας πρώτα και να ενδυναμωθούμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι ενδυναμωνόμαστε όταν ξεμπροστιάζουμε τον άνθρωπο ο οποίος μας ρίχνει ψίχουλα αγάπης και επίσης τους δείχνουμε ότι τους έχουμε καταλάβει και ότι εφόσον τους έχουμε καταλάβει θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να μας χειραγωγήσουν. Στην πραγματικότητα όμως, Ειδικά όταν πρόκειται για ναρκισιστές από το παρελθόν, οι οποίοι κάνουν συνεχώς επανεμφανίσεις τύπου zombieing, τύπου haunting, μας κυνηγάνε δηλαδή, τύπου breadcrumbing, μας ρίχνουν ψύχουλα για να τσιμπήσουμε. Ο καλύτερος τρόπος να τους αντιμετωπίσουμε είναι με το να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Να μην ανταποκριθούμε σε καμιά προσπάθεια τους να επικοινωνήσουν μαζί μας να τους μπλοκάρουμε από παντού. Να τους μπλοκάρουμε από όλα τα κοινωνικά δίκτυα, από το τηλέφωνο μας, από τα μηνύματα μας, από το email μας, από παντού. Να μην αφήσουμε να υπάρχει καμία απολύτως πρόσβαση από αυτό το πρόσωπο σε εμάς. Easier said than done. Αυτό είναι ευκολότερο να το πεις από ό,τι να το κάνεις. Από τη μακρόχρονη πείρα μου ως ψυχολόγος με ανθρώπους, με ανθρώπους προσκολλημένους πάνω σε δυσλειτουργικά μοτίβα σχέσεις, με ανθρώπους συνεξαρτημένους, με ανθρώπους κολλημένους πάνω σε ψευδεπίγραφους έρωτες, με ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν ματέως πώς ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας κακοποιητικός άνθρωπος θα τους αγαπήσει και κάνουν συνεχώς υποχωρήσεις και συνεχώς φαντασιώνονται πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, δηλαδή λειτουργούν σε ένα mode limerence. Σας υπενθυμίζω το επεισόδιο αυτού του podcast για το limerence. Η πείρα μου λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους, η επαγγελματική μου πείρα μου λέει ότι είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος που είναι συνεξαρτημένος με κάποιον άλλον, που έχει εξαρτηθεί από μια τοξική εντό εισαγωγικών αγάπη, γιατί δεν πρόκειται για αγάπη, πρόκειται για η αγάπης, πολύ δύσκολα θα πάρει την απόφαση να κλείσει όλες τις πόρτες, όλες τις κερκόπορτες, όλα τα παραθυράκια, να κλείσει κάθε πιθανότητα να τον προσεγγίσει ένα τέτοιο τοξικό πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί υπάρχει η δύναμη του τραυματικού δεσίματος, του trauma bonding, το τραυματικό δέσιμο είναι μία συνθήκη στην οποία μας ελκύει ένας άνθρωπος και δενόμαστε μαζί του όταν μας προκαλεί πόνο και της ψυχοπαθολογικής έλξης. Ο όρος ψυχοπαθολογική έλξη σημαίνει να μας αρέσει έντονα κάποιος ερωτικά επειδή ακριβώς ξυπνά τα παθολογικά μας στοιχεία. Δηλαδή αν είμαστε θυματοποιημένοι και κάποιος είναι κακοποιητικός, μπορεί να νιώσουμε έντονη ερωτική έλξη για εκείνο το πρόσωπο, λόγω ακριβώς της κακοποιητικότητάς του και λόγω του ότι η δική του ψυχοπαθολογία κουμπώνει με τη δικιά μας. Η συνεξαρτητικότητα και η θυματοποίηση αποτελούν ψυχικές διαταραχές και ψυχικές συνθήκες. Η κακοποιητικότητα όμως το να είσαι ένας κακός άνθρωπος, το να χρησιμοποιείς τους άλλους και να τους εκμεταλλεύεσαι, το να είσαι ένας ναρκισιστής, ένας κακοποιητής, ένας αλαζόν, αγενής άνθρωπος με δικαιωματισμό, δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή, αποτελεί τύπο χαρακτήρα και τρόπο λειτουργικότητας. Εμώ, ομώ τους οπεράντι. Οπότε, όταν μιλάμε για ψυχοπαθολογική έλξη, το άρρωστο μέρος το οποίο ελκύεται από την κακία είμαστε εμείς. Ο ναρκισιστής, ο τοξικός, ο δικαιωματικό δεν είναι άρρωστος εντό εισαγωγικών ψυχικά. Έτσι είναι. Έχει επιλέξει τον εύκολο δρόμο της κακίας. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε τραύματα από την παιδική μας ηλικία. Σας υπενθυμίζω το επεισόδιο του podcast για το τραύμα και το επεισόδιο του podcast για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Μπορεί να αποκριθούμε σε οποιοδήποτε τραύμα έχουμε δεχθεί με το να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και πιο καλοσυνάτοι ή να αντιδράσουμε σε οποιοδήποτε τραύμα με το να επιλέξουμε το δρόμο της κακίας και να επιλέξουμε να Εντό εισαγωγικών, παίρνουμε το αίμα μα πίσω με το να κακοποιούμε άλλου ανθρώπου, δικαιολογώντα το στο κακό μα μυαλό, δεν θα πω στο άρρωστο μα μυαλό, στο κακό μα μυαλό, εντό εισαγωγικών αυτοί οι όροι, είναι όροι που δεν είναι ψυχολογικοί, αλλά του χρησιμοποιώ για να γίνω πιο κατανοητοί, το δικαιολογούμε μέσα στο μυαλό μα, το οποίο βρίθει κακία και απανθρωπιά, ότι είναι εντάξει να κακοποιώ του άλλου, επειδή με έχουν κακοποιήσει και εμένα. Και η ψυχοπαθολογία του θύματος, η ψυχοπαθολογία του συνεξαρτημένου ανθρώπου έγκυται στο ότι βρίσκει ελκυστικό κάποιον να τον κακοποιεί. Βρίσκει οικείο και ερωτικό κάποιος να τον παραμελεί, κάποιος να τον κοροϊδεύει, κάποιος να του φέρεται πολύ άσχημα. Ίσως όπως του φερόντουσαν οι του. Και τώρα κάνω αναφορά οπωσδήποτε στο επεισόδιο του podcast στο οποίο μιλήσαμε για τη θεωρία του δεσμού και για τα είδη προσκόλλησης. Λοιπόν, το breadcrumbing συνιστά αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση. Για να κάνει breadcrumping ένας άνθρωπος, σημαίνει ότι έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και ότι είναι εκμεταλλευτής, τοξικός και έχει δικαιωματισμό. Θεωρεί δηλαδή ότι οι άλλοι του χρωστάνε και αυτός δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα. Το bread -crumbing, το να μας ρίχνουν ψίχουλα αγάπης ή συμμασίας, ή να παρακολουθεί κάποιος τα κοινωνικά μας δίχτυα χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε σοβαρή ευθύνη είναι μία απόδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μας σέβεται, δεν μας εκτιμά μας κοροϊδεύει και παίζει με το μυαλό μας. Και επειδή ακριβώς πρόκειται για κακοπιτική συμπεριφορά, κινδυνεύει η ψυχική μας υγεία και ισορροπία από μια τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά και κατ' επέκταση ίσω και η σωματική μας υγεία. Η ψυχολογία υγείας και οι μελέτες της ψυχολογίας υγείας δείχνουν μια σύνδεση ανάμεσα στην ψυχική κακοποίηση και την εμφάνιση κάποιων σωματικών ασθενειών. Δεν λέω ότι όλες οι σωματικές ασθένειες εμφανίζονται στους ανθρώπους λόγω κακοποιητικών σχέσεων ή ψυχοπιεστικών συνθήκων, αλλά υπάρχει μία σύνδεση. Όσο αυξάνεται η ψυχοποίηση, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες κάποιος να αναπτύξει κάποιες ασθένειες για τις οποίες ίσως έχει και γενετική προδιάθεση. Λοιπόν, οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τέτοιες ύπουλες δόλιες, αδιόρατα κακοπιτικές συμπεριφορές. Να σταματήσουμε να χορταίνουμε με ψίχουλα. Μάλλον, να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μπορούμε να χορτάσουμε με ψίχουλα. Κα... κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χορτάσει με ψίχουλα. Χρειαζόμαστε να φάμε ολόκληρο το γεύμα. Ολόκληρο το κομμάτι, το καρβέλι. Όχι τα ψίχουλα που έχουν απομείνει. Όχι ψήγματα προσοχής, ψήγματα συνδεσιμότητας, ψήγματα αγάπης. Η γνώμη μου είναι ότι κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα, κανένας άνδρας δεν πρέπει να ανέχεται οποιοδήποτε καραγκιόζει να παίζει με τα συναισθήματά του. Και όταν λέω καραγκιόζει εννοώ άνθρωπο που κοροϊδεύει τους άλλους. Κανέναν. Τι σημαίνει αναλαμβάνω ευθύνη όταν έρχομαι και σου λέω στα ίσια Γιάννη, μ' αρέσει. Μαρία, μ' αρέσει. Νιώθω μια ερωτική έλξη προ εσένα. Θε να βγούμε ένα ραντεβού, να γνωριστούμε. Όταν δηλώνω ξεκάθαρα το ενδιαφέρον και όταν κάνω πράξει οι οποίε ξεκάθαρα δηλώνουν ότι εγώ ασχολούμαι ξεκάθαρα ερωτικά με κάποιον άνθρωπο και όταν στην πορεία τη γνωριμίας Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Λέω τι συναισθήματα έχω. Λέω τι θέλω να έχω με αυτόν τον άνθρωπο. Ρωτάω φυσικά. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει κάποιος να μας επιβάλλει να έχουμε ερωτική σχέση μαζί του αν δεν θέλουμε. Όταν οι άνθρωποι δεν κολώνουν να ονομάσουν τη σύνδεση που έχουμε με έναν άνθρωπο σχέση. Όταν οι άνθρωποι δεν κολώνουν να πούς τα ίσια σε γουστάρω Είμαι ερωτευμένο μαζί σου. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Υπάρχουν συναισθήματα. Αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτά τα συναισθήματα. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη μαγκιά και αυτή τη λεβενδιά to own their feelings, να παίρνουν ευθύνη για τα συναισθήματά τους και να έχουν το θάρρος να δημιουργήσουν κάτι καινούριο, αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν έχουν αυτή τη μαγκιά, αν δεν έχουν αυτή τη λεβενδιά, αν δεν έχουν αυτό το φιλότιμο, δεν αξίζουν να είναι μέρος της ζωής μας. Και όσο εμείς κρατάμε μέσα στη ζωή μας τέτοιους bread crumbers, τέτοιους οι οποίοι μοιράζουν ψίχουλα, συνενούμε στην κακοποίηση μας και συνενούμε στη διάβρωση της αυτοεκτίμησης μας, της ψυχικής μας υγείας και ισορροπίας. Προτείνω την αυτοαγάπη. Προτείνω την αυτοσυμπόνια. Να λυπούμαστε τον εαυτό μας, να τον αφήνουμε να ταλαιπωρείτε από τέτοιους ανθρώπους μεσοβέζικους οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τα συναισθήματα τους, οι οποίοι δεν έχουν αγαπητικά συναισθήματα προς τους άλλους και οι οποίοι θέλουν μόνο να εκμεταλλεύονται και να χρησιμοποιούν τους άλλους. Με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να εξασκήσει την αυτοαγάπη και την αυτοσυμπόνια μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα η ψυχοεκπαίδευση συντελείται μέσω της ακρόασης τέτοιων, για παράδειγμα, ψυχοεκπαιδευτικών podcast, μέσω της παρακολούθησης ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο όπως αυτά που βρίσκονται στο κανάλι μου στο YouTube. Σας προσκαλώ να ψάξετε να βρείτε το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube βάζοντας το όνομά μου Θέκλα ή Θέκλα Πετρίδου στη μηχανή αναζήτησης του YouTube. Υπάρχουν και άλλα ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια, δεν είναι μόνο το δικό μου. Επίσης, το να διαβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, γράφουν κι άλλοι ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, δεν έχω γράψει μόνο εγώ. Παίρνω την ευκαιρία να σας πω ότι τέσσερα από τα βιβλία μου, το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω», το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» και το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» είναι διαθέσιμα online. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του podcast του συνδέσμου για αυτά τα τέσσερα βιβλία. Ανακεφαλαιώνω η ψυχοεκπαίδευση γίνεται μέσω τη ακρόαση ψυχοεκπαιδευτικών podcast, τη παρακολούθηση ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο, τη ανάγνωση ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων. Η ψυχοθεραπεία γίνεται με τον τρόπο που έχει περιγραφεί στο δεύτερο επεισόδιο του podcast με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος είναι διαπιστωμένος ψυχοθεραπευτής ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής κατά προτίμηση. Η δική μου προτίμηση είναι αυτή. Και ο προσωπικός πνευματικός αγώνας γίνεται μέσω της συνεχούς προσπάθειας που κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βγει από τα σκοτάδια στο φως και θέλει επιτέλους να τυθασεύσει τους εσωτερικούς του δαίμονες, επιτέλους να ξεπεράσει τα κολλήματά του επιτέλους να απελευθερωθεί από τη συνεξάρτηση, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτή τη συνήθεια να δεχόμαστε ψίχουλα αντί το γεύμα. Δεν σου ζητάω λίγα ψίχουλα για τον εαυτό σου. Σου ζητάω ολόκληρη την αγάπη για τον εαυτό σου. Και αν δεν μας αγαπήσουμε εμείς, αν δεν μας συμπονέσουμε εμείς, τότε κανείς άλλος δεν θα μπορέσει. Η επίκληση που κάνω προς εσάς, που έχετε παρακολουθήσει αυτό το επεισόδιο μέχρι σε αυτό το σημείο, είναι να γίνετε εσείς η μεγαλύτερη αγάπη προς τον εαυτό σας. Να συμπεριφέρεστε εσείς προς τον εαυτό σας, σαν μια εσωτερική μητέρα, σαν ένας εσωτερικός πατέρας, να φροντίζετε τον εαυτό σας όπως θα φροντίζατε ένα μικρό παιδί και δεν θα αφήνατε κανέναν να το κακοποιήσει. Στέλνω την αγάπη μου. Γεια! Yeah.